εκεί. Μαζί μας ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πάνος Κουρλέτης είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε γραμματέα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, σας είχαμε συνηθίσει. Να ξεκινήσουμε με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα Σκόπια. Θέλω την εκτίμησή σας. Ναι. Προσέξτε, το αποτέλεσμα από μόνο του στέλνει ένα διτό μήνυμα. Αφενός έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπέρ του ναι, αλλά ταυτόχρονα μία μικρή συμμετοχή. Άρα αυτό έχει ένα στοιχείο. Σας προβληματίζει αυτό? Καταρχήν πρέπει να προβληματίζει την άλλη πλευρά. Διότι εκ μέρους της ελληνικής πλευράς νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι σαφή, της ελληνικής κυβέρνησης τουλάχιστον. Ότι πρέπει με ψυχραιμία να παρακολουθήσουμε τα γεγονότα. Ήδη έχουν γίνει δηλώσεις από τον κύριο Ζάεφ. Αλλά είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στην επίλυση αυτού του πολύ σοβαρού εθνικού ζητήματος που εδώ και δεκαετίες μας ταλαιπωρεί. Που για πρώτη φορά μετά από χρόνια υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο ελπίδας. Στη γειτονική χώρα είχαμε δημοψήφισμα και είχαμε πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής. Το είπαμε αυτό. Εδώ στην Ελλάδα είναι ακριβώς ίδιο το ποσοστό της αποχής με τα ποσοστά εκείνων που διαφωνούν με τη συμφωνία. Δημοσκοπικά τουλάχιστον. Εκεί όμως είχαμε δημοψήφισμα, εδώ έχουμε δημοσκοπήσεις. Δεν σας προβληματίζει και αυτό? Ότι δεν έχετε λάβει υπόψη σας το πώς εκφράζεται ο ελληνικός λαός? Καταρχήν να δούμε κάτι. Διότι η στάση της πλευράς που διαφώνησε με την συμφωνία, ενώ εντός της ΦΥΡΟΜ, ουσιαστικά έκανε και ένα τρίκ. Αθρίζει μια δεδομένη αποχή που υπάρχει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Ξέρετε, αυτό το κάναμε και στα πανεπιστήμια παλιά. Έλεγαμε δεν συμμετέχουμε, δεν είναι παρόντες, δεν υπάρχει απαρτία, δεν παίρνουμε απόφαση. Πολύ εύστοχα ο Γιώργος Γρηγοριάδης μας είπε ότι μου θυμίζουν φοιτητικές εκλογές εδώ. Με δεδομένο δε μάλιστα ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μέρος ανθρώπων που δεν ζουν πια στη χώρα, είναι μετανάστες. Άρα εκ των πραγμάτων θα είχαμε. Και εδώ σημαίνει αυτό βέβαια. Μισό λεπτό. Συμβαίνει αυτό, αλλά εκεί πέρα συμβαίνει πολλαπλάσια. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Άρα λέω εκ των πραγμάτων, θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής. Όχι, να σας δώσω μια πληροφορία που αλλάζει την, θα αλλάξει την τοποθέτησή σας. Ενώ υπάρχουν γύρω στις 400.000 Σκοπιανοί της Διασποράς, υπήρχε δυνατότητα ψηφοφορίας στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα, δήλωσαν γύρω στις 2.000 και ζήτημα είναι αν ψήφισαν και αυτοί. Που σημαίνει ότι και οι Σκοπιανοί δεν την ήθελαν της Διασποράς, δεν την ήθελαν τη συμφωνία. Δεν γνωρίζω τις τεχνικές προϋποθέσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή. Τα χίλια άτομα όμως έτσι, σας λένε κάτι. Των μεταναστών. Εκεί θα φέρει λοιπόν εξελίξεις. Θα φέρει εξελίξεις γιατί έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, αν και ο εταίρος ο κυβερνητικός λέει ότι με βάση το Σύνταγμά του, επικαλείται και άρθρα του Σύνταγματός του. Το άρθρο 73 και 74. Είναι άκυρο το δημοψήφισμα. Θα φέρει εξελίξεις. Ο Ζάεφ θα το φέρει στην. Το βρίσκω τολμηρό πάντως εμείς από εδώ να ερμηνεύσουμε το Σύνταγμα της άλλης χώρας. Αυτά να τα πείτε στον κύριο Καμένο. Στον οποιονδήποτε το λέω. Δεν είναι όμως οποιοδήποτε ο κύριος Καμένο. Δεν είναι οποιοδήποτε ο κύριος Καμένο. Όχι, εγώ το λέω ως μια δήλωση ότι αν μπούμε τώρα εμείς στα εσωτερικά της άλλης χώρας, ας δούμε λοιπόν με ψυχραιμία. Ποια θα είναι η κατάληξη όλης αυτής της διαδικασίας. Θα πάει το θέμα στη Βουλή, θα εξασφαλίσει, δεν θα εξασφαλίσει τη συγκεκριμένη πλειοψηφία. Το θέμα είναι τι λέμε εμείς από τη δικιά μας πλευρά. Έτσι. Όταν θα έρθει εδώ, ποια είναι θέμα δικό μας. Πριν από λίγο, καθόταν στη θέση που καθόσαστε, ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Κατσίκης, ο οποίος επανέλαβε ότι εμείς θα άρουμε την εμπιστοσύνη μας στην κυβέρνηση πριν φτάσει στην κοινοβουλευτική διαδικασία το θέμα της επικύρωσης. Και χάνει η κυβέρνηση τη δεδηλωμένη. Με ό,τι μπορεί να συνεπάγει. Τη Νέα Δημοκρατία λέει ότι 17 Δεκεμβρίου, από 17 Δεκεμβρίου και μετά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρόταση μορφής. Πέφτει η κυβέρνηση. Προσέξτε να δείτε. Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Παρόλο ότι το ένα επηρεάζει το άλλο, η πλειοψηφία υπέρ της συμφωνίας και η πλειοψηφία εμπιστοσύνης. Όντως έτσι είναι και μπορεί να έχετε εξασφαλίσει και τις δύο πλειοψηφίες. Αλλά οι άλλοι είναι το ζητούμενο. Εμείς θεωρούμε ότι στην παρούσα Βουλή εξασφαλίζεται και πλειοψηφία και υπέρ της συμφωνίας. Υπέρ της συμφωνίας. Και από την άλλη πλευρά μένει να δούμε εάν υπάρχει πρόβλημα εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση. Αν μπορεί να υπερψηφιστεί μια πρόταση. Θα περιμένετε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει πρόταση μορφής. Επειδή το θέμα δεν είναι αριθμητικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό. Εγώ σας έκανα πολιτική ερώτηση. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να θέσω ένα ερώτημα
Στον εταίρο μας. Με αυτόν που συγκυβερνήσαμε. Στον Πάνο Καμένο. Συγκυβερνήσαμε όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ερώτημα λοιπόν, Πάνος Κουρλέτης σε Πάνο Καμένο. Είναι και ο ένας πάνω στον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, αυτό βάζω. Λοιπόν, θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Εάν τελικά με δεδομένη μια γνωστή από την πρώτη μέρα της συγκυβέρνησης διαφωνία πάνω στο θέμα του Σφύρων. Ήταν δεδομένο αυτό. Από πριν συγκροτηθεί. Το ήξερε και το ξέραμε. Όπως ήταν δεδομένες και οι προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης πάνω σε αυτό. Διότι δεν πήγε. Τις οποίες ψήφισε. Τις οποίες ψήφισε. Τότε γιατί συνεργαστήκε. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Μπορεί μετά από μια τρίχρονη συγκυβέρνηση με απτά συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Έχοντας μπει σε μια νέα φάση για την χώρα με περισσότερες δυνατότητες. Είναι περίοδος για να μπορέσουμε να δρέψουμε τους καρπούς μιας δύσκολης προσπάθειας. Τώρα το θυμηθήκε δηλαδή στιγμή, να πείτε. Μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει μια κίνηση που να αυτοϊπονομεύσει και την ίδια την επιλογή του. Ναι, και προφανώς όλων μαζί. Έτσι, αυτό νομίζω ότι θα το σκεφτεί διπλά. Μάλιστα. Θα το σκεφτεί διπλά ο κύριος Καμένος. Υπήρξε μια έντιμη παρά τις διαφωνίες συνεργασία και θεωρώ ότι δεν θα οδηγηθούμε σε αυτό το θέμα. Βέβαια, τώρα και από την πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων μπορούν και αυτοί να απαντήσουν ότι η θέση τους είναι σταθερή και γνωστή για το θέμα του ονοματολογικού του. Και ότι σε αυτό είχαμε πει ότι όταν θα έρθει η στιγμή θα διαφοροποιηθούμε. Εξ αρχής δεν είχε υποθεί αυτό. Πάνω σε αυτό, Σπύρο, κάτι σε βλέπω με αγωνία. Θες να ρωτήσεις. Όχι. Το θέμα είναι ότι δημιουργεί πρόβλημα και μέχρι τότε στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί κάθε μέρα να έχετε διαφωνίες από τον κυβερνητικό σας εταίρο. Έτσι δεν είναι, κύριε Σπουλή. Οι διαφωνίες εστιάζονται σχεδόν αποκλειστικά. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε μάλιστα το οικονομικό, η έξοδος από το μνημόνιο. Ολοκληρώθηκε. Δηλαδή οι λόγοι της συνεργασίας σας, σύμφωνα με τα λιγόμενά σας, έχουν ολοκληρωθεί. Άρα μπορείτε να χωρίσετε από τώρα τα τσανάκια σας. Και να σας πω κάτι άλλο, εγώ να αντιστρέψω το ερώτημα. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξόδου από τα μνημόνια, άρα το σκέλος της συνεργασίας αυτής έχει τελειώσει. Γιατί δεν λέτε εσείς τον κύριο Πάνο Καμένο. Αυτό ούτως ή άλλως αυτός ο κύκλος κλείνει με το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου. Εγώ σηκωφύγε. Κύριε Υπουργέ, ούτως ή άλλως. Εγώ το κατάλαβα το ερώτημα. Πέστε και το. Κατάλαβα το ερώτημα του κύριου Καμένου και μένει να σας απαντήσει. Αλλά μέχρι στιγμής ο κύριος Καμένος έχει δηλώσει ότι θα αποσύρει την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση. Και ο κύριος Τσίπρας. Και πριν έρθει η συμφωνία στην. Ο κύριος Τσίπρας το έχει αναγνωρίσει αυτό στην τελευταία του συνέντευξη και έχει πει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει. Έχετε κάνει κάποιες επαφές, γνωρίζετε α πούμε βουλευτές. Οι οποίοι θα στηρίξουν την κυβέρνηση μετά την αποχώρηση. Έχετε μετρήσει τις δυνάμεις σας. Καταρχήν θα είναι ολέθριο πολιτικό σφάλμα τελικά ο Πάνος Καμένος να βάλει μια τρικλοποδιά στην κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα εμείς θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες συνταγματικές που έχουμε έτσι ώστε η κυβέρνηση να εξαντλήσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη. Άρα έχετε κάνει τη διαθέσα και αυτό εμφανίζεται με μια βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει. Γι' αυτό ρωτάω. Ο Σπύρος, εγώ θα το πω λαϊκά. Έχετε κάνει κάτι ξέρει. Έχετε προσεγγίσει πρόσωπα. Μιλάω για μια πρόθεση, μια διερεύνηση δυνατοτήτων και αυτό όχι απλώς για να παρατείνουμε τυπικά τη ζωή. Αλλά για να μπορέσουμε, μισό λεπτό κύριε Παπαδάκη, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ακριβώς τις δυνατότητες που μας δίνονται από την παρούσα συγκυρία και από την διερεύνηση. Διερεύνηση δυνατοτήτων. Είναι μήνυμα και στον εταίρο αυτό, κύριε Γραμματέα, εκτιμώ. Ότι δηλαδή περίπου είστε έτοιμοι και για μια επόμενη μέρα, εάν αποχωρήσει ο εταίρος. Αυτό μας λέτε σήμερα. Ο αντιπολιτευόμενος τύπος γράφει σήμερα ότι δεν είναι μόνο Βατερλό. Να, για παράδειγμα, σας διαβάζω τον ελεύθερο τύπο. Βατερλό για Ζάεφ, ψυχρονουσία για Τσίπρα. Πάλι καλά. Που δεν είπε Βατερλό και για τον πρωθυπουργό. Κύριε Γραμματέα. Δεν αισθάνεστε ότι βιάστηκε η κυβέρνηση όταν έχουμε αυτή την αντίδραση από τα Σκόπια. Έχουμε αυτή την αντίδραση και στην ελληνική πλευρά που τελικά επειδή προηγούνται οι Σκοπιανοί με το δημοψήφισμα, ας μείνουμε σε αυτούς. Μήπως βιάστηκε η κυβέρνηση κάτω από την πίεση του διεθνούς παράγοντα και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Ζάεφ να τελειώνουν μια συμφωνία για ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό δεκαετίες. Μήπως θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερο χρόνο στους πολίτες, στους λαούς των δύο χωρών. Είπατε βιάστηκε η κυβέρνηση. Ναι, βιάστηκε. Από το 90 η χώρα βιάζεται. Όχι, γιατί καθυστερήσαμε. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ποια είναι η έννοια του χρόνου τελικά. Υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα, ναι ή όχι. Μπορεί η Ελλάδα να ζει σήμερα σε συνθήκες σχετικής απομόνωσης.
Μπορεί η Ελλάδα που είναι το επίκεντρο των Βαλκανίων με τεράστια δυναμική να μην κάνει το βήμα της συνανάπτυξης, της ειρηνικής συνύπαρξης με τους Βαλκάνιες γείτονές τους? Ποιος έχει να ωφεληθεί από την αποκατάσταση των φυσιολογικών σχέσεων με την Φύρο? Μάλιστα, εγώ θέλω να σας βάλω ένα άλλο ζήτημα. Λάθος κάνει. Λάθος κάνει. Είναι η Βόρειος Ελλάδα, είναι η επιχειρήση της Βόρειος Ελλάδας, είναι τη Θεσσαλονίκη ως λιμάνι των Βαλκανίων. Όλα αυτά τα οποία τα αναγνωρίζανε η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών και της Νέας Δημοκρατίας. Η συντριπτική πλειοψηφία και οι προηγούμενες ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας ήταν σε αυτό ακριβώς το στίγμα. Και τώρα έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να είναι ανακόλουθος με αυτή την πολιτική. Απλώς για ποιο λόγο? Για λόγους ενός αγοραίου εθνολαϊκισμού. Κύριε Υπουργέ, περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν το ερώτημα δεν είναι προς την κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, έχουμε όμως μια συμφωνία που δεν τη θέλει ούτε ο λαός των Σκοπίων και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ούτε ο λαός της Ελλάδας. Δεν είναι μια αντίφαση με τη δημοκρατική λογική που σας διέπει ως αριστερό κόμμα? Μη συγκρίνετε δύο ανώμια πράγματα, διότι εμείς δεν αλλάζουμε κάτι. Εμείς δεν αλλάζουμε το όνομά μας. Εμείς δεν αλλάζουμε το Σύνταγμα. Εμείς δεν γκρεμίζουμε αεροδρόμια, αγάλματα. Δεν αλλάζουμε το όνομα των λεωφόρων και των αεροδρομίων. Η άλλη χώρα τα κάνει. Εμείς μείνουμε μια εκκρεμότητα η οποία de facto είχε δημιουργήσει. Μισό λεπτό. Άλλο το ερώτημα. Συμφωνώ σε όλα αυτά που λέτε. Έχετε δίκιο. Αλλά παρόλα αυτά η κοινωνία δεν την θέλει τη συμφωνία. Παρόλα αυτά η κοινωνία δεν τη θέλει τη συμφωνία. Και δεν τη θέλει ούτε ο λαός των Σκοπίων. Άρα προχωρούμε μια συμφωνία που δεν τη θέλουν δηλαδή των δύο χωρών. Θεωρώ αυθαίρετη την ερμηνεία. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Αυτό είναι απάντηση. Θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Εάν οι δύο κοινωνίες, η μία εκφρασμένα μέσα το δημοψήφισμα, η άλλη δημοσκοπικά, ανεπίσημα. Μα συγγνώμη, γιατί θεωρείτε ότι η χθεσινή μέρα ήταν ένα μήνυμα εναντίον της συμφωνίας? Ήταν. Εγώ μίλησα για ένα διτό μήνυμα. Αντιφατικό με ένα διτό μήνυμα. Το 91% υπέρ της συμφωνίας. Δεν είναι απόλυτη. Ένα στου τρεις. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποιοι πραγματικά θα πηγαίνανε να ψηφίσουν ούτως ή άλλως. Όμως κλείνοντας το θέμα των Σκοπίων για να περάσουμε και στον προϋπολογισμό. Εάν είχαμε δηλαδή ένα 40% αποχή. Μάλιστα. Αλλά όμως. Τότε είναι η πλειοψηφία. Δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε για κάτι άλλο. Το οποίο. Επειδή ξέρω και την πορεία σας χρονιά. Σας παρακολουθώ. Όχι όπως εσείς. Όπως όχι εσείς προσωπικά. Η κυβέρνηση τον κύριο Λαφαζάνη. Χρησιμοποιώντας μάλιστα κάποιους συναδέλφους μας. Η κυβέρνηση, τον κύριο Λαφαζάνη. Η κυβέρνηση. Όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Όχι, η κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση και προφανώς πολύ περισσότερο η παρούσα δεν παρακολουθεί τον κύριο Λαφαζάνη και τον οποιονδήποτε. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες κατεντολή. Δεν είπα τίποτα, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Ούτε καν για αστείο να μην τίθεται αυτό το ερώτημα. Έτσι τέθηκε από τον κύριο Λαφαζάνη. Νομίζω καθ' υπερβολικό τρόπο. Θα το ερευνήσει η κυβέρνηση. Είναι μια καταγγελία ενός πολιτικού προσώπου και ήταν και πρώην σύντροφός σας. Έχει ερευνηθεί. Είναι μια καταγγελία. Νομίζω ότι ήδη το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάμε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Δεν ξέρουμε ποια δεδομένα αυτή. Πάμε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Το οποίο θα κατατεθεί σήμερα. Και στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να προχωρήσει το Υπουργείο στον επαναπολογισμό των συντάξεων, όπως προβλέπετε μέσα από τους ψηφισμένους νόμους, όπου εκβιαστικά τους δεχτήκατε, όπως είπατε, γιατί δεν δημιουργούν δημοσιονομικό κενό, ούτε έτσι, αποτελούν. Έτσι ακριβώς θα είναι το επιχείρημα, Γιώργο, που θα αναφέρετε. Διαρθρωτικό μέτρο. Έτσι ακριβώς. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Είναι να αναστείλετε τη μείωση των συντάξεων ή με νόμο, και έχει στη μία περίπτωση και στην άλλη, να καταργήσετε τη μείωση των συντάξεων. Τι προτίθεστε να κάνετε? Καταρχήν να μην εφαρμόσουμε στην πράξη αυτό θέλει το νόμο. Μέτρο θέλει από πρώτης. Προφανώς. Καταρχήν ο προϋπολογισμός είναι νόμος του κράτους. Είναι νόμος, αλλά χρειάζεται να συνοδεύεται από εφαρμοστικούς νόμους. Από εφαρμοστικό νόμο. Άρα λοιπόν, η ψήφιση του προϋπολογισμού, το τελικό σχέδιο που θα γίνει νόμος, δεν μπορεί να περιέχει δύο σενάρια. Σωστά. Ένα θα είναι το σενάριο. Σήμερα θα και το σενάριο αυτό, και το σενάριο αυτό θα είναι ακριβώς στην κατεύθυνση της μη εφαρμογής. Σήμερα θα έχουμε δύο σενάρια. Μισό λεπτό. Άλλο η αναστολή που σημαίνει ότι για έξι μήνες δεν εφαρμόζεται και μετά βλέπουμε.
Που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκλογές. Για κατάργηση μιλάτε. Μιλάτε για κατάργηση. Είσαστε κατηγορηματικοί. Μονομερής κατάργηση. Τι θα πει μονομερής κάτι τέτοιο. Μονομερής είναι όλες. Υπ' αυτή την έννοια όλες οι αποφάσεις της Ελληνικής Βουλής μονομερής είναι. Το μονομερής έναντι ποιου. Κυρίαρχο σώμα είναι η Ελληνική Βουλή. Με τη συνέλευση έχετε πάρει πρώτα την έγκριση των δανειστών. Πες το πιο κόμψα. Το Δεκέμβριο έχουμε Eurogroup. Βέβαια. Και εκεί μπορεί να σας πούνε όχι. Εγώ εύχομαι να σας πούνε ναι, γιατί όλοι το ευχόμαστε. Και είμαστε πραγματικά. Στην περίπτωση που πούνε όχι. Επιστρέψτε μου ένα σχολιασμό πάνω σε αυτό για να αποσαφηνίσουμε ορισμένα πράγματα. Το περιεχόμενο του Eurogroup του Δεκεμβρίου εστιάζεται στο κατά πόσο η μεταμνημονιακή περίοδος και η αντίστοιχη οικονομική πολιτική μπορεί να εξασφαλίσει την ρητή δέσμευση του 3,5% ως προς το πρωτογενές πλεώνασμα. Ο τρόπος που θα το εξασφαλίσουμε είναι κάτι που δεν σχετίζεται πλέον έτσι, με την, αυτή την αξιολόγηση εντός εισαγωγικών που θα κάνει το Eurogroup. Ότι το εναλλακτικό άρα, λοιπόν, σχέδιο αυτό που έχετε αυτό το... θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα δεν θα σας το επιτρέψουμε. Όχι, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν και ακριβώς εκεί αποσκοπεί το ενδεχόμενο στο προσχέδιο σήμερα να υπάρχουν τα δύο παράλληλα σενάρια είναι της για να γίνει κατανοητό, με συγκεκριμένους πια αριθμούς, μέτρα, πράξεις και αποτελέσματα ότι δεν κινδυνεύει η επίτευξη του 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος. Εκεί είναι η δέσμευσή μας, σε αυτό πάνω δεν χωράει μια διαφορετική προσέγγιση. Το αν εμείς το πετύχουμε έτσι ή αλλιώς, αυτό πλέον είναι δικαίωμά μας. Άρα γιατί δεν το βάζετε από τώρα και βάζετε δύο σενάρια. Θα σας πω γιατί. Διότι είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σε μια ευαίσθητη περίοδο και γνωρίζουμε ότι πέρα από το τυπικό ζήτημα της έγκρισης ή μη έγκρισης ενός μέτρου υπάρχουν οι αόρατες αγορές οι οποίες καθημερινά αξιολογούν ανεξαρτήτως προγράμματος ή όχι την κατάσταση της οικονομίας. Οπότε... Μας ενδιαφέρει λοιπόν ακριβώς αυτός ο αντίκτυπος. Και πολύ περισσότερο, να μην δώσουμε ένα λάθος μήνυμα. Διότι υπάρχουν κακοπροαίρετοι που θέλουν να δημιουργήσουν την εντύπωση. Μισό λεπτό. Εσάς σας βλέπω στα κόκκινα και βλέπω ότι έχετε μετατοπιστεί προς τα αριστερά. Τέλεια. Επειδή δεν είναι εντελώς κόκκινο, Είπε ο Ντίνος κάτι πολύ σωστό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν πάρουμε την έγκριση από τους δανειστές, δεν θα προχωρήσει η κυβέρνηση για να μην στείλουμε κακό μήνυμα σε αγορές. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλάβατε εσείς. Εγώ είπα την σαφή πρόθεση της κυβέρνησης, η οποία θεωρώ ότι θα υλοποιηθεί με την τελική ψήφιση του προϋπολογισμού που δεν θα περιέχει το θέμα της εφαρμογής. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι από 1η-1η του 19 δεν θα εφαρμοστεί η μείωση των συντάξεων. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι καθαρό. Ακριβώς. Και ότι θα ακυρώσετε τον νόμο, όχι θα αναστείλετε την εφαρμογή του νόμου. Ότι θα ακυρωθεί αυτή η εφαρμογή αυτού του συγκεκριμένου. Με καινούριο νόμο. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Εκλογές πότε θα έχουμε? Όπως προβλέπετε, στην ώρα τους. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κύριος Τσίπρας ακόμα και για το Μάιο. Το αφήνετε κι εσείς? Οκτώβριο είναι, Σεπτέμβριο του 19. Η προηγούμενη απάντηση, στην ώρα τους, αυτή κρατάμε εμείς. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα πάτε, το συνηθίσατε το γραμματέας. Πιο καλά γραμματέας από υπουργός. Όλα έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Να ευχαριστήσουμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας, αφού τα λέμε για πρώτη φορά. Τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη.